Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στην ωραία μας εκπομπή και να μας θυμίσετε δύο πραγματάκια για το ΕΠΑΜ. Είστε στέλεχος του ΕΠΑΜ εδώ και 3-4 χρόνια νομίζω, 3,5 χρόνια. Ναι, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγκαταλείψατε άλλους χώρους και βρεθήκατε εδώ. Τι ήταν αυτό? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Ναι, τι ήταν αυτό που σας έκανε να εγκαταλείψετε άλλους χώρους και να βρεθείτε στο ΕΠΑΜ? Γιατί άλλοι δεν κάνουν το αυτό, το αυτονόητο ας πούμε? Γιατί άλλοι δυσκολεύονται και εσείς εγκαταλείψατε κάποιους κομματικούς χώρους και τόσο... εύκολα επιλέξατε το ΕΠΑΜ ή δύσκολα, θα μας πείτε? Ναι. Να σας πω, καταρχήν το ότι εγκατέλειψα άλλους χώρους οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορώ συνειδησιακά να αντέξω σε αυτό που, σε μια λέξη που λέγεται ψέμα. Η εγκατάλειψη που έκανα ήταν τον Ιούλιο του 1982, όταν εγκατέλειψα το ΠΑΣΟΚ. Ήταν η πρώτη αναδόμηση τότε, για πρώτη φορά ακούστηκε η λέξη αναδόμηση. Όταν διαπίστωσα ότι ένα λαϊκό κίνημα που είχε βγει μέσα από τη δικτατορία και το οποίο ήταν σε πολύ μεγάλη άνθηση, σε πολύ μεγάλη ας πούμε αιχμή, επιχειρείται τότε, λέω επιχειρείται, γι' αυτό λέω το ρήμα επιχειρείται, να ξεδοντιαστεί. Το διαπίστωσα αυτό και εκείνη τη χρονική στιγμή ένιωσα ότι θα πάμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, σε πολύ απαράδεκτες καταστάσεις και θεώρησα ότι όφειλα στον εαυτό μου να μην το αποδεχτώ και να αποχωρήσει. Αυτό και έκανα. Έκτοτε έμεινα ανενεργός, αλλά όταν συνάντησα αυτό που λέγεται Δημήτρης Καζάκης και ΕΠΑΜ, με άγγιξαν πάρα πολύ τα προτάγματά του, τα οποία προτάγματά του είναι πανελλαδικά, είναι ορίστε τα, τα οποία έχουν κύριε ουσία. Ορίστε τα, γιατί με τους δύο πρώην συνομιλητές δεν τα ορίσαμε. Ορίστε τα. Αυτά είναι πάρα πολύ απλά αλλά και πάρα πολύ σπουδαία ταυτόχρονα. Δηλαδή, έξοδος από το ευρώ και επιστροφή σε εθνικό κρατικό νόμισμα, όχι σε δραχμή, αλλά σε εθνικό κρατικό νόμισμα. Το έχει πολύ μεγάλη, όπως... έχει πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Ναι. Δεύτερο, έξοδος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, σύλληψη και τιμωρία όλων των ενόχων. Όχι απλώς ενόχων, αλλά προδοτών δοσιλόγων. Αμήν. Και όταν λέμε όλων, περιλαμβάνει μια ευρία γκάμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι καταληστεύουν το λαό και ξεπουλάνε αυτό που λέγεται Ελλάδα, δηλαδή ιστορία και πολιτισμό, αλλά και όλων εκείνων οι οποίοι τους δίνουν τη δυνατότητα να κοροϊδεύουν το λαό και να τον παρασύρουν σε μια ζωή η οποία δεν του αξίζει. Ναι. Επίσης, εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας και των λοιπόν εμπορικών τραπεζών για να μπορείς να υλοποιείς την οικονομική σου πολιτική. Επίσης, συντακτική εθνοσυνέλευση, δηλαδή κάποτε ο λαός πρέπει να αποφασίσει άλλο σύνταγμα. Τι ακριβώς, διότι είναι πάρα πολύ, ξέρετε, βασικό το σύνταγμα. Είναι όπως σε μια οικοδομή οι κολόνες που ρίχνουμε σε μια κατασκευή για να προχωρήσουμε προσθέτοντας διάφορα άλλα υλικά τα οποία πρέπει να αποκτήσει αυτό το οικοδόμημα για να γίνει ένα πλήρες οικοδόμημα. Πρέπει να πούμε στον κόσμο, κύριε Παπαντονίου, ότι είστε και νομικός επιπλέον. Ναι, ναι. Ναι. Δεν αρκεί, ξέρετε, αυτό. Το θέμα είναι να σέβεσαι αυτό το δίπλωμα το οποίο παίρνεις. Ναι. Δεν έχει σημασία το εάν έχεις ένα δίπλωμα. Σημασία έχει πόσο το σέβεσαι αυτό το δίπλωμα. Μάλιστα. Πόσο σέβεσαι αυτές τις γνώσεις που έχεις πάρει και τίποτε άλλο. Είναι πάρα πολύ βασική αρχή αυτή. Και θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι αυτό το σεβασμό τον δείχνω και θα τον δείχνω πάντα.
Σε αυτά που είπατε, προφανώς το πρώτο κόμμα από την Ευρωκάλπη λέει άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν θα κρατήσουμε ποινικό Μητρόπουλο για τους μέχρι τώρα λέει, ασκήσαντες στην εξουσία ή όσοι προσέλθουν στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων. Ναι, αυτό θα είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και εν πάση περιπτώσει δεν εξαρτάται από αυτούς που αποφασίζουν σήμερα. Το θέμα είναι ακριβώς ότι ο λαός πρέπει να τους ανατρέψει, πρέπει να τους ανατρέψουμε και μάλιστα επιγόντως, και από εκεί και πέρα... Να ανατρέψουμε μια... ποιους? Αυτούς οι οποίοι κυβερνούν το σύστημα, το πολιτικό σύστημα ολόκληρο. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κάτι πρέπει να πάμε να σε πρωτογενές, πρέπει να πάμε, με συγχωρείτε, αλλά ναι, πρέπει να πάμε σε πρωτογενές δίκαιο, κύριε Πέτρου. Και όταν λέμε πρωτογενές δίκαιο, ξέρετε, είναι η νομική έκφραση, ο νομικός χαρακτηρισμός αυτού που λέμε επανάσταση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν μπορούμε να ωρεοποιήσουμε το σύστημα, γιατί δεν ωρεοποιείται. Πρέπει να το ανατρέψουμε στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης. Έχουμε εδώ μπροστά μας εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, γιατί έχουμε κατοχή. Κάτι θέλει να σας ρωτήσει ο έτερος συντελής της εκπομπής. Ναύαρχε, καλημέρα. Ψυχολόγος ο Παναγιώτου. Ναι, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιώτου. Καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι, για να, αν και με κάλυψε η εποδός του λόγου σας, αλλά να το αντιληφθώ καλά και να το καταλάβουν και όσοι το ακούν. Ευχαριστώ. Είπατε, μου διαφεύγει μάλλον το άρθρο του Συντάγματος, το οποίο η παράγραφος, η οποία λέει ότι κράτος παράγει μόνο το κράτος. Οι θέσεις οι οποίες πρεσβεύει το ΕΠΑΜ για την συντακτική συνέλευση δεν συνιστούν ανατροπή και επανάσταση κατά του κράτους? Σαφώς, γιατί αυτό δεν είναι κράτος, δεν είναι νόμιμο κράτος. Καλά, η δική μου θέση χάρη... είναι ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Ακριβώς, παραδείγματος χάρη. Ξέρετε, ερεθίζομαι πάρα πολύ όταν ακούω τον κόσμο, ο οποίος δεν ξέρει βέβαια, και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί ένα σύνταγμα πόσο κοστίζει, αδερφέ, σε ένα βιβλιοπωλείο, να πάρει 10 ευρώ, πόσο θα κάνει, να το πάρει, το διαβάσει. Υπάρχει η ελεύθερη μορφή στο ίντερνετ να το κατεβάσουν. Ακριβώς, και να δεις τι λέει το ρημάδι. Και στα σχολιά μας υπάρχει. Το 120 άρθρο στην παράγραφο 2 ορίζει τι είναι νόμος. Και λέει σαφώς ότι νόμος είναι ο κανόνας δικαίου, ας το πούμε έτσι νομικά, ο οποίος συνάδει με το Σύνταγμα. Πείτε μου ποιος από τους νόμους αυτούς είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα. Και όμως λέμε ότι το λέει ο νόμος, και τι να κάνω, το λέει νόμος, μα δεν υπάρχει νόμος. Ναι. Δεν υπάρχει νόμος. Το νόμο τον είναι έχουν... παράνομες πράξεις. Δηλαδή εγώ θα τις έλεγα παράνομη πράξη 48-27 του 2011. Ορθά. Ποια πράξη είναι αυτή, ποια πρωτοβουλία νομική είναι αυτή, το 11, τι προβλέπει? Το 120, στην παράγραφο 2, ορίζει τι είναι σύνταγμα, τι είναι νόμος. Δεν μπορούμε να λέμε νόμο αυτό τον οποίο εκδίδει αυτό το συνοθήλευμα που είναι μέσα σε ένα κοινοβούλιο, οπότε αν το γράφω με ύψιλον. Γιατί έχει παραβιάσει τη βασική αρχή του συντάγματος, που έχει παραδώσει ανεφόρον και αμετάκλητα την εθνική κυριαρχία της 5/5 του 2010. Άρα από εκείνη τη στιγμή έχουμε κατοχή. Άρα όλες οι κυβερνήσεις, τρόπος του λέγει, οι οποίες έχουν προκύψει έκτοτε, είναι πραξικοπηματικές, είναι κατοχικές. Και αν θέλετε μπορώ να σας αναφέρω και συγκεκριμένα ποια άρθρα έχουν παραβιαστεί και στις κατά περίπτωση εκλογές ή αναθέσεις πρωθυπουργίας, ας πούμε, οι οποίες έχουν γίνει. Και λέω αναθέσεις για το Παπαδήμα. Του Παπαδήμου ήταν ανάθεση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και πέραν αυτού, ο νόμος ο ΕΝΦΙΑΒ παραπονιούνταν οι αφοριακοί ότι ήρθε στα αγγλικά, αγγλιστή. Ναι, μα είσαι υποκατοχή. Συγγνώμη, και η έκφραση του κατά είναι η τελευταία, ας πούμε, αυτού του εξαίρετου κυρίου, του αντικαταστάτη του κυρίου, του προηγούμενου, ο οποίος μας είχε ευχηθεί καλό κουγάλιο. Για ποιον λέτε, για τον Στουρνάρα? Για τον κύριο Κατάινεν, τον επίτροπο, στην απάντηση που έδωσε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είπε ότι δεν ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Ελλάδα. Είναι ακριβώς αυτή την
δηλαδή δεν σε θεωρούν κράτος, είσαι υποκατοχήν. Συνεπώς, σε τι δικαιώματα μπορεί να έχει ένας κατοχικά ευρισκόμενος λαός? Μια απικία, τι δικαιώματα Ναύαρχε, μπορεί να έχει? Αυτή την κατοχική, αυτές τις κατοχικές όμως κυβερνήσεις, εγώ θα τις έλεγα όχι κατοχικές, δοσυλλογικές. Σαφώς. Έτσι, γιατί κατοχικές δεν είναι όμως, γιατί τις νομιμοποίησε ο πολίτης με την ψήφο του. Δεν τις νομιμοποίησε. Με συγχωρείτε. Ναι. Να σας πω γιατί δεν τις νομιμοποίησε. Γιατί σε κάθε περίπτωση, σε κάθε εκλογική διαδικασία, παραβιάστηκε και ένα άρθρο του Συντάγματος. Παραδείγματος χάρη, όταν ανατέθηκε η κυβέρνηση στον Παπαδήμα, στο Παπαδήμα, παραβιάστηκαν το 37 και 38 του Συντάγματος. Γιατί δεν ήταν καν βουλευτής, για να μην αναφερθώ ας πούμε σε όλη τη διαδικασία. Και εδώ λοιπόν έρχεται η επόμενη ερώτηση μου και θα σας απασφαλίσω από μένα, γιατί είμαι κουραστικός. Πού είναι το δικαστικό σύστημα, πού είναι Δεν υπάρχει διανόηση να διαμαρτυρηθεί. Δεν υπάρχει πολίτης να αντιληφθεί πού πάει αυτός ο τόπος. Πού οδηγούμαστε? Δεν υπάρχει χάρη του λαού. Υπάρχει χάρη των δυνατών. Ο πολίτης, συγχωρέστε με, δεν απαλλάσσω τον πολίτη από την ευθύνη που έχει σαν πολίτης, γιατί ο πολίτης πρέπει, για να είναι πολίτης, πρέπει να ενδιαφέρεται για τα κοινά. Και δυστυχώς σήμερα πολλοίς κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Κακός, αλλά δεν ενδιαφέρεται. Όμως υπάρχουν κάποιοι θεσμοί σε αυτό που λέγεται κράτος, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει κράτος, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι και εκ του συντάγματος, αν θέλετε, το 103 του συντάγματος συγκεκριμένα, να σέβονται το ρόλο τους και να τον δείχνουν κάθε μέρα ότι υπάρχει αυτός ο ρόλος, ότι σέβονται τις υποχρεώσεις τους. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος σέβεται τις υποχρεώσεις του όταν δεν ενημερώνει τον κόσμο και δεν ασκεί τα καθήκοντά του όπως ακριβώς λέει το Σύνταγμα? Ρητορική ερώτησή σας, προφανώς. Ναι. Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε η ανώτατη δικαστική εξουσία στις 5 Πέμπτου του 10 να εκδώσει εντάγματα σύλληψης. Πούντι. Ψάχνω να τους βρω. Ναι. Όλοι έχουν 100 διδακτορικά ο καθένας. Με αφήνει πλήρως αδιάφορο. Ας σεβαστούν πρώτα το δίπλωμά τους, το απλό δίπλωμα του Πανεπιστημίου, όπως το σέβομαι εγώ, και με αρκεί. Δεν θέλω εγώ διδακτορικά. Εγώ θέλω σεβασμό σε αυτά τα οποία σπουδάσανε και μάθανε στο πανεπιστήμιο τους. Ή εάν ήταν τελείως άσχετοι και το πήρανε χαριστικά, θα πρέπει να ξαναπάνε στο πανεπιστήμιο πρώτα να ξαναφοιτήσουν, να πάρουν ένα δίπλωμα πάλι από την αρχή και μετά να εμφανιστούν στην κοινωνία. Μάλιστα. Γι' αυτό και στην αρχή, επιτρέψτε μου, μίλησα και είπα ότι δεν είναι μόνον αυτοί οι δοσύλλογοι οι οποίοι ψηφίζουν τους νόμους και τους νόμους σε εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχουν νόμοι, τις παράνομες πράξεις και σφαγιάζουν τον ελληνικό λαό και ξεπουλάνε την Ελλάδα, αλλά είναι ένα ολόκληρο σύνολο που τους στηρίζει σε αυτό το έγκλημα που διαπράττουν και οι οποίοι πρέπει επίσης να λογοδοτήσουν. Κύριε Παπαντονίου, υπηρετήσατε στο πολεμικό ναυτικό. Στο λιμενικό σώμα. Στο λιμενικό σώμα. Έχετε κάποια υπόψη σας, κάποια δεδομένα, κάποια στάνταρ? Εάν κάτι πάει στραβά με τη γείτονα Τουρκία, μπορούμε σαν λαός να ελπίζουμε στις ένοπλες δυνάμεις? Κοιτάξτε, τις ένοπλες δυνάμεις τις έχουν απασφαλίσει εντελώς συνολικά. Καταρχήν έχουν ρίξει το ηθικό. Γιατί ό,τι μέσα και να έχεις, αν δεν έχεις ηθικό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε απολύτως. Δεν μπορείς να αντιδράσεις. Και το αντίστροφο. Θυμόμαστε το 40, χωρίς κανένα μέσον υλικό, τι κάναμε? Έτσι που αφήσαμε όλο τον κόσμο με ανοιχτό το στόμα. Εδώ συμβαίνει το αντίστροφο τώρα. Δεν υπάρχει ηθικό στις ένοπλες δυνάμεις. Τουλάχιστον σε μια μερίδα ή τουλάχιστον στο μέτρο που θα έπρεπε να υπάρχει. Παρόλα αυτά, επειδή οι συνάδελφοι πιστεύω ότι σε μια στιγμή κρίσης θα σηκωθούν στο ύψος τους, και το ύψος τους είναι πολύ υψηλό, όταν
σηκωθούν σε αυτό, ότι δεν έχουμε κανένα φόβο. Αλλά από, πέρα από αυτό, σας θυμίζω τα Ίμια. Τι έγινε στα Ίμια, πόσο κράτησε στα Ίμια η όλη διαδικασία. Επιτρέψτε μου τη λέξη διαδικασία, θα σας πω γιατί. Ναι. Ούτε ένα 24ωρο. Γιατί αυτό, γιατί από το Αιγαίο περνάει το 60 με 65% του εμπορίου προς Αφρική, από Αιγής Ανατολή, ακόμα και Αυστραλία. Σκέπτεστε, εάν ακυρίσετε πολεμική εμπόλεμη ζώνη το Αιγαίο, τι θα γινότανε με τα καράβια και με τους ναύλους, πού θα πηγαίνανε οι ναύλοι, πού θα πηγαίνανε οι μισθοί των πληρωμάτων, οι οποίοι διπλασιάζονται, τι θα γινότανε, ένας πανικός, και θα την πληρώνανε ποιοι, εκείνοι οι οποίοι ήταν που είναι σήμερα οι κατακτητές μας, γιατί δεν θα μπορούσαν να κινήσουν τα εμπορεύματά τους. Θα κοβότανε η ροή εμπορευμάτων προς και από τις περιοχές τις οποίες σας είπα προηγουμένως. Άρα έπρεπε να δημιουργηθεί η γκρίζα ζώνη στο Αιγαίο, χωρίς όμως επιπτώσεις οι οποίες να ήταν επιπτώσεις, που θα ήταν επιπτώσεις πάρα πολύ βαριές για αυτούς, και έπρεπε να σταματήσει αμέσως και σταμάτησε. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε γκρίζες ζώνες και στην Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή η θέση που έχουμε, η γεωστατική θέση που έχουμε, είναι απίστευτα σημαντική, και άλλωστε το οικόπεδο θέλανε από την αρχή. Δεν θέλανε απλώς χρήματα. Ναι. Μου είναι αδιανόητο να φανταστώ ότι πιστεύανε πως θα μπορούσαν να εισπράξουν από τον κάθε Έλληνα, τον μόλις γεννηθέντα και τον λίγο πριν πεθάνει, 30.000 ευρώ. Γιατί το χρέος, όπως μας είπαν εκείνη τη στιγμή που μπήκαμε μέσα σε αυτό το λαβύρινθο, ήταν 300 δις, 295 ξέρω εγώ. Δηλαδή αντιστοιχούσε ένα ποσό 30.000 ευρώ για τον καθένα. Ήτανε ποτέ δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι ο στόχος τους ήτανε ότι θα μας βάλουν εδώ που μας βάλανε για να εισπράξουν 30.000 ευρώ από τον καθένα? Όχι βέβαια, αλλά με όπλο τα οικονομικά μέσα, δηλαδή αυτή την κατάσταση που μας φέρανε, θα μπορούσαν να πάρουν το οικόπεδο. Αυτό θέλαν, το οικόπεδο, και αυτό εξακολουθούν και θέλουν, το οικόπεδο, κατά κύριο λόγο. Μάλιστα, το οικόπεδο από ζωντανούς και πεθαμένους. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, από τους πάντες. Από τους πάντες. Από τους πάντες. Είναι αντίστακτη, είναι δολοφόνη, είναι εγκληματική οργάνωση στο μέγιστο βαθμό, και πρέπει να τους ανατρέψουμε. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Σας το λέω αυτό γιατί στην Πάτρα, κάπου στην Πάτρα, κάποια κυρία πάθανε πριν 2 χρόνια. Είχε κάποιο, ήταν εκείνο γοράφι κόποδο και ένα πληνθόκτιστο, το οποίο κατέρευσε από το σεισμό. Πήγε στο, που δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, πήγε σε ένα κοντέινερ και εκεί έζησε μέχρι να πεθάνει. Πέθανε και τώρα ζητούν από την πεθαμένη να καταβάλει 182 ευρώ κόμμα. Βεβαίως, μα είναι εγκληματίες. Δεν έχουν ιερό και όσιο. Είναι απλά εγκληματίες. Έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Σαν εγκληματίες. Μάλιστα. Πέστε και κάτι τελευταίο. Να ευχηθούμε. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο? Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο συνέδριο. Εντάξει, το καλή επιτυχία στο συνέδριο δεν αφορά εμάς στο ΕΠΑΜ. Mm. Το καλή επιτυχία στο συνέδριο αφορά τον ελληνικό λαό. Δεν το λέω με τάση, ας πούμε, υπερβολής, ξέρετε ότι εμείς είμαστε ο Θεός ή ξέρω εγώ ποιος και τα λοιπά. Αλλά στην ουσία αυτό είναι. Να καταλάβει, προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι έχει δικαιώματα και να μην φοβηθεί να αλλάξει το φόβο του. Γιατί αυτό γίνεται σήμερα. Φοβάται να αλλάξει το φόβο του. Έχει μάθει να ζει με αυτό το φόβο. Και σου λέει τώρα να πάω κάπου αλλού, σε μια άλλη κατάσταση. Φοβάμαι να πάω εκεί. Και φοβάται και σήμερα, δηλαδή φοβάται να αλλάξει το φόβο του. Μήπως θέλετε να πείτε να καταργήσει το φόβο, γιατί ο Δημοσθένης είναι ψυχολόγος. Υπάρχει, ισχύει η Δημοσθένη, αλλάζω το φόβο? Η διαχείριση φόβου είναι το πάνω. Ο φόβος δεν αλλάζει. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, υπάρχει. Ο φόβος είναι φαλτήριο και κίνητρο για εξέλιξη. Ο τρόμος είναι αυτό που καταλύει τα πάντα. Ναι, θέλω να πω ότι φοβάται το καινούριο.
φοβάται, ενώ βλέπει ότι, αρνείτε, ότι σήμερα... Αρνείται, Ναύαρχε, δεν φοβάται. Αρνείται, ξέρω και εγώ, αρνείται. Σας αποδέχομαι περισσότερο τη δική σας άποψη, διότι είσαστε και ειδικός. Δεν ξέρω πια τι να πω, δηλαδή. Εδώ βλέπεις ότι καταστρέφεται ο άλλος και δεν εννοεί να καταλάβει ότι καταστρέφεται. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν από δύο λεπτά. Το συζητούσαμε πριν σας βγάλουμε. Ναι, λέει ο Δημοσθένης εδώ ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου φοβάται να πάρει φορτίο. Είναι, φοβάται, λίγο, ναι. Είναι λίγο τεμπέλης. Και μου λέει ο Δημοσθένης, με ποιος εγκέφαλος εδώ, αρκετών οι κοιλιές γουργουρίζουν ή αρκετοί τουρτουρίζουν μέσα στα σπίτια τους το χειμώνα με βαθμούς 15, ξέρω εγώ. Μα και είδαμε τα αποτελέσματα. Το περασμένο χειμώνα πεθάνανε παιδιά από τα μαγκάλια. Προς Θεού. Δεν πεθάνανε τα δικά τους παιδιά, Ναύαρχε. Αυτό είναι. Όχι, βέβαια. Πεθάνανε τα δικά παιδιά τους είναι εξασφαλισμένα, φίλε. Έτσι. Οι πατρίκοι ανέκαθεν είχαν τις δομές. Δεν πρέπει να τους ανατρέψουμε κάποτε. Σαφέστατα, συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ. Δεν μπορούμε να χαριστούμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αναθεωρήσεις συντάγματος. Δεν μπορούμε. Απαγορεύεται. Μόνο για ανατροπή. Είπατε, μόνο για συντακτική συνέλευση. Ναύαρχε, είπατε μια καλή λέξη, ανατροπή, αλλά τη λέξη αυτή μέχρι στιγμής την έχει copyright το κύριος Πρετεντέρης από το Μέγκα. Το σύστημα. Έτσι, φτάσαμε ως εκεί. Για να πάμε στην πραγματική ανατροπή, ίσως να χρειαστούν κι άλλα μίλια να περπατήσουν. Εγώ μιλάω για άλλη ανατροπή, για ανατροπή και του κύριου Πρετεντέρη. Έτσι, μακάρι. Να γίνει η ανατροπή της ανατροπής, δηλαδή. Από το στόμα σας και στον λαόν, στου λαού το αυτή, στου πολίτη το αυτή, τα αυτιά, των πολιτών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να ενημερώνουμε το λαό, κύριε Πέτρου. Να τον ενημερώνουμε, να του δώσουμε δύναμη. Να του δώσουμε αυτοπεποίθηση, να αποφασίσει κάποτε για τη ζωή του και όχι μόνο, όχι για τη ζωή του, για την πατρίδα του. Γιατί αν δεν έχει πατρίδα δεν μπορεί να έχει και ζωή. Πού θα ζήσει αν δεν έχει οικόπεδο? Είναι σαν να μου λέτε, σαν να καλώ τους φίλους μου να πάνε να παίξουμε μπάλα με μια μπάλα, ας πούμε, τελευταίου τύπου Μουντιάλ, εξαιρετική μπάλα, και όταν με ρωτήσουν πού θα πάμε, Αντώνη, να παίξουμε, σε ποιο γήπεδο, να μην έχω γήπεδο. Ναι. Τι πάρα να πάω να παίξω άμα δεν έχω γήπεδο? Ναι. Τι μας ζωή να έχω αν δεν έχω πατρίδα? Ναι, δυστυχώς, όπως τα λέτε. Όπως τα λέτε, κύριε Παπαντονίου, να σας ευχαριστήσουμε που δώσατε το χρόνο σας στην πρωινή μας εκπομπή. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στον κόσμο. Νομίζω σιγά σιγά ο κόσμος θα αποφασίσει για το Δεν Γενέστε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι γιατί με βγάλατε να μιλήσω. Να ακούσει ο κόσμος να μάθουμε, να αναζητήσουμε, να καλέσω τον κόσμο να αναζητήσει, να μάθει. Να μάθει, να ψάξει, να μάθει, να ακούσει, να ανοίξει τα αυτιά του, να ακούσει, να βάλει τον εγκέφαλό του να δουλέψει, να επεξεργαστεί λίγα πράγματα από το περιβάλλον του, από τη ζωή του, από την ιστορία του, από τον πολιτισμό του. Να προβληματιστεί. Ναι, να προβληματιστεί. Αυτές οι διαφορετικές φωνές όντως χρειάζονται. Να έχετε μια καλύτερη μέρα. Καλημέρα. Καλή επιτυχία στο συνέδριο. Αντίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αντίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.